Εμείς μαζί μας σήμερα, εδώ ζωντανά, στο ραδιοθάλαμο του Aegean Voice 107,5 έχουμε ένα από τα μέλη αυτής της αντιπροσωπείας που βρέθηκαν εκεί είναι το μέλος της Νομαρχιακής Επιτροπής Κυκλάδων του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Μιχάλης Φραγκίσκος. Καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά. Ε, καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά στους ακροατές σας. Κύριε Φραγκίσκο, ήσασταν μεταξύ όλων όσων βρέθηκαν εκεί και ήταν αρκετοί θα πρέπει να πούμε, έτσι, κατακλείστηκε ναι, ναι. το γραφείο του Υπουργού ε, και τώρα ενώ υπήρξαν σοβαρά ζητήματα τα οποία τέθηκαν όσον αφορά το γεγονός ότι δεν ελήφθη υπόψη η φέρουσα ικανότητα των νησιών που είναι το κύριο νομίζω που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη για τέτοιου είδους, ε, ε, εγκαταστάσεις για τέτοιου είδους ε, επενδύσεις ε, ο Υπουργός ε, ήταν φιδωλός ε, σε όσον αφορά την ανταπόκριση δηλαδή στην ουσία δεν δεσμεύτηκε για τίποτα άμεσα παρέπεμψε Όπω είχε κάνει και ο βουλευτής κυκλάδων του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Νίκο Σιρμαλένιο, στο Συμβούλιο τη Επικρατεία και στην uh, απόφαση την οποία θα βγάλει από αυτή την uh, ένσταση την οποία έχουν υποβάλει τοπικέ κοινωνίε και η περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου. Και είπε επίση ότι πρόκειται να γίνει μια νομοθετική ρύθμιση. Παρέπεμψε στο μέλλον δηλαδή. Σεις, με δεδομένο το οποίο θα βάλω, ότι η Νομαρχιακή Επιτροπή ΣΥΡΙΖΑ Κυκλάδων, αλλά και πρόσφατα ξανά η οργάνωση μελών του ΣΥΡΙΖΑ της Πάρου έχουν τεθεί ναι. κατά αυτής της επένδυσης. Είναι δηλαδή, όπως λένε στις ανακοινώσεις τους, στο πλευρό των τοπικών κοινωνιών. Οπωσδήποτε θεωρώ ότι και εσείς είστε εκφραστής αυτών των απόψεων. Ναι, οπωσδήποτε όπως, είχαμε, όπως είμαστε και το 2008 και πριν κατά τέτοιων αιωλικών μεγάλων πάρκων ε, είμαστε και σήμερα το ίδιο είναι και ο υπουργό. μάλιστα μπορώ να πούμε ότι σε μια αποστροφή του λόγου του, ο υπουργό είπε στους Δημάρχους χαίρομαι πολύ που έχετε έρθει στη γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ Τώρα, άλλο, ε, επειδή τώρα, ήταν. Δεν ξέρω, γιατί. Ε, 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 ναι, μεν στη γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ θεωρητικά, αλλά πρακτικά τι γίνεται, θα μου πείτε. Ε, πρακτικά τι γίνεται, λοιπόν. Εδώ συζητάμε. Αυτό που ζητήσαμε και εμεί από τον Υπουργό, βέβαια. Mm -hmm. Όχι μόνο οι Δήμαρχοι. Πριν του Δημάρχου, συναντηθήκαμε εμεί σαν ΣΥΡΙΖΑ με τον Υπουργό. Παρευρεθήκαμε παρεβλεφ, και, και μετά μαζί με του Δημάρχου. Αλλά αυτό που ζητήσαμε εμεί πραγματικά ήταν να ακυρώσει αυτή την απόφαση. Mm -hmm. ε, ο υπουργό ήταν μαζί με πέντε συμβούλου, δεν ήταν από μόνο του. Υπήρχε μια μεγάλη αντιπροσωπεία δηλαδή του Υπουργείου σχε, Σχετικών και ειδημών πάνω στα mm -hmm. θέματα, στα περιβαλλοντικά θέματα. Με πέντε, λέτε, ειδικού ε, νομικούς ναι. συμβούλου. Ήταν ναι. ένα σύμβουλο δικό του και τέσσερις σύμβουλοι του, του Υπουργού του Φάμελου. Μάλιστα. Του Υφυπουργού. Του Υφυπουργού, ναι, αρμόδιο ναι. για θέματα που περιβάλλοντος είναι, ναι. που δεν μπορούσε να έρθει, αλλά αντί για αυτόν είχαν έρθει Μάλιστα. Ε, οι σύμβουλοι. Ναι. Μα, κοιτάξαμε το θέμα αναλυτικά και είδαμε το εξή ότι πρόκειται για μια απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων. Αυτή η συγκεκριμένη, αν τη δούμε, αν τη δείτε, είναι το Δεκέμβρη του 2014, όπου βγήκανε πάρα πολλά νομοθετήματα, τέλος πάντων πολλές εγκρίσεις, για να προλάβουν την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Mm -hmm. ε, στα έχοντα υπόψη τα, τα, τα αναφέρεται σε 25 νόμους και σε δεκάδες άλλες εγκρίσεις ε, υπηρεσιών, που από ό,τι φάνηκε, πολλέ ήταν και αρνητικέ, βέβαια οι εγκρίσει, αλλά οι περισσότερε ήταν θετικέ και κάτω από τι πιέσει τη τότε ε, κυβέρνηση. Ε, ο υπουργό, ε, η δική μα δηλαδή στην ελληνική δημοκρατία, η υπουργή, δεν είναι σαν τον Ερντογάν που είναι επίκαιρο σήμερα, δηλαδή δεν αποφασίζει από μόνο του υποκειμενικά με βάση τι απόψει που έχει τι ιδεολογικέ. Ε, Απόψη, την άποψη του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή την οποία είπε ότι συνεχίζει να, να έχει. Πρέπει να στηριχθεί σε κάποιου νόμου. Ναι. Ε, υπήρχε ένα πλέγμα νόμων, το είδαμε όλο αυτό το πλέγμα των 25 νόμων. Ε, ο βασικό νόμο, τον οποίο mm -hmm. ε, στηρίζεται αυτή η απόφαση, είναι το λεγόμενο χωροταξικό για τι για για ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια του Σουφλιά του 2008. Ε, αυτό αναλυτικά λέγεται ειδικό πλαίσιο χορταξικού σχεδιασμού και υφόρου ανάπτυξη για τι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια. Είναι από τα ειδικά χορταξικά του Σουφλιά, τα οποία όλα αυτά βγήκαν το 2008. Αυτό το, συγκεκρι... το, πρόβλημα λοιπόν είναι αυτό το, αυτό το συγκεκριμένο. αυτό, το συγκεκριμένο, νομοθέτημα το οποίο βέβαια επειδή και οι δήμαρχοι και διάφοροι βουλευτές Νέας Δημοκρατίας μας ρίχνουν τον μπαλάκι δεν το υπογράφει Μόνο ο Σοφλιά, το υπογράφουν 9 Υπουργοί τη Νέα Δημοκρατία μεταξύ των οποίων και ο σημερινό Πρόεδρο τη Δημοκρατία. Μάλιστα. Το υπογράφει. Δηλαδή Ήταν είναι, τότε... είναι, είναι, ένα, ισχυρό, είναι ένα, ισχυρότερο, ένα ισχυρότατο νομοθέτημα. Ε, και δεν είναι τυχαίο ότι και οι δύο προσφυγέ, ήθελα να προσθέσω ότι δεν υπάρχει μόνο η προσφυγή των Δήμων, υπάρχει η προσφυγή των πολιτών τη ΝΑΞΟΥ συνδικάζεται μαζί των Δήμων, τη Πεκίν και τη Ονολυθρολογική Εταιρεία και οι δύο προσφυγέ ε, περισσότερο χτυπάνε. Το συγκεκριμένο νομοθέτημα, δηλαδή το χωροταξικό του Σουφλιά, ότι αντιβαίνει. Δεν είχε λάβει υπόψη. Αντιδέ, όλα αυτά που λέτε, ότι δεν τα πήρε υπόψη το ναι. χωροταξικό του Σουφλιά, μπορούμε να το συζητήσουμε. Και ότι αντιβαίνει ευρωπαϊκού κανόνε και υποχρεώσει που έχει υπογράψει η χώρα, παρά χτυπάνε τη συγκεκριμένη ΑΕΠΟ. Δηλαδή η συγκεκριμένη ΑΕΠΟ ε, δεν έχει. στηρίζεται πάνω. Έχει βέβαια έχει και αυτή τα προβλήματά τη σε σχέση με το, χωρο, με το νόμο που στηρίζεται. Αλλά είναι δευτερεύοντα σημασία. Κυρίω οι δύο προσφυγέ νομικά χτυπάνε. Βέβαια πολύ αργά, από το 2008, σήμερα, δεν ξέρω κατά πόσο θα γίνει αποδεκτό από τη Συμβουλή Αποκρατία, αλλά χτυπάνε το συγκεκριμένο, τον συγκεκριμένο νόμο. Αυτό ο συγκεκριμένο νόμο, να φανταστείτε ότι δεν παίρνει υπόψη τη. Είναι, δηλαδή, είναι μια παραδίδη προσπαθεί από τη μια πλευρά να κλείσει την υποχρέωση που έχει απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την κλιματική αλλαγή και απέναντι στο, και στο Κιώτο. Ε, από την άλλη μεριά παραδίδει το, όλο το αιωλικό δυναμικό της, περιοχή, περιοχές, ευαίσθητες περιοχές της Ελλάδας που ταυτίζονται με, με, μεγάλο αιωλικό δυναμικό, το παραδίδει σε πλήρη καταλήστευση και εκμετάλλευση σε μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Μάλιστα. Αυτό είναι καθαρό με κάθε, με κάθε τρόπο. Δηλαδή, δεν έχει καμία, δεν παίρνει ισοπεδόν τα πάντα. Να Μάλιστα. φανταστείτε ότι σε μία κατηγορία έχει τα Ιόνια νησιά, την Κρήτη και τα νησιά του Αιγαίου. Mm -hmm. Με τον ίδιο συντελεστή. Δηλαδή. Θυμήσετε ότι... μα ποιο είναι αυτό ο συντελεστή, το θυμόμαστε. Αυτό ο συντελεστή είναι ένα τελικά βγαίνει ένα συντελεστή 0,53, Αλλά... ε, που, που σημαίνει και εφαρμόζεται παντού και στην Κρήτη και στο κουφονίσι ναι, που ναι. είναι διασυνδεμένο. Δεν εφαρμόζεται στα μη διασυνδεμένα νησιά. Δηλαδή, η δονούσα αυτή την ώρα δεν είναι διασυνδεμένη, Προστατεύεται και καλά, α πούμε, αλλά αν διασυνδεθεί, από εκεί και πέρα ισχύει αυτό ο συντελεστή. Δηλαδή, αυτό ο συντελεστή για την άξο, ε, που αυτό είναι το κύριο, δηλαδή δεν είναι μόνο οι, ε, οι 30 ανεμογεννήτρε που συζητάμε τώρα, ε, αυτό ο συντελεστή για την άξο για τέτοιου τύπου ανεμογεννήτρε είναι να μπουν 275 ανεμογενήτρες βεβαίως γιατί δεν δηλαδή, είναι τι αρχικά κάθε... είναι που μπορεί να κατα... μέχρι που μπορεί ε, να θεωρητικά, φτάσει θεωρητικά είναι 275 ανεμογενήτρες για την Πάρο είναι 245 για, ε, συγγνώμη, για την Πάρο και την Τίνο είναι 125 περίπου και για την Άδρο 245 δηλαδή είναι κάθε... 2, ο συντελεστής που ζητήσατε είναι κάθε 2000 στρέμματα μια ανεμογενήτρια. Αυτό ισχύει και για την Κρήτη και για την άξο και για το Κουφονήσι που είναι κατά κάποιο τρόπο διασυνδεμένο με την άξο και θα μπορούσε να διασυνδεθεί. Mm -hmm. ε, καταλαβαίνετε πόσο... Mm -hmm. <laughs> ε, να φανταστείτε ότι ο νομός Εύρου, ο οποίος έχει δύο πάρκα εθνικής σημασίας προστασίας ε, ορνιθοπανίδας, ε, και εκεί όχι, δεν, είναι με διπλάσιο συντελεστή mm -hmm. στο νομό Εύρου. Δηλαδή όπου ε, δεν, δεν ήταν χωροταξικό αυτό το οποίο φτιάξανε, καμία σχέση με χωροταξία, απλώ ταυτίσαν όπου υπήρχε μεγάλο αιωλικό δυναμικό, εκεί ακριβώ θα πάνε να τοποθετήσουμε και ανεμογεννήτρε. Δεν εξετάσανε κανένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό ούτε, του, ούτε του, τη Ελλάδα, ούτε κυρίω τη νησιωτική Ελλάδα. Ναι, ξέρετε, εδώ άκουγα πριν από λίγε μέρε από την Πάρο κάποιον εκπρόσωπο που έκανε λόγο για δυνατότητα να εξεταστεί το θέμα, ώστε όλο αυτό να περάσει σε, στον κόσμο τον το, το ντόπιο, δηλαδή να διαχειριστούν όλο αυτό. Παράδειγμα, έλεγε εκείνο, μια κοιν, ε, κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση ε, και όχι, για παράδειγμα, ο που έχει κάνει αυτή την πρόταση, την επενδυτική πρόταση. Και αναρωτιέμαι, αυτό το οποίο έλεγε εκείνο ε, να το αναλάβει δηλαδή ε, η τοπική κοινωνία, στην ουσία μια επιχείρηση, η οποία ονομάζεται κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση, ποια θα ήταν η διαφορά, αναρωτιέμαι πραγματικά, ε, από το να το έπαιρνε ο επενδυτή. Ναι, βεβαίως το όφελος θα πήγαινε σε ντόπιου ανθρώπους, ε, αλλά. Σημασία έχει ότι εδώ μιλάμε για 275 ανεμογεννήτρια στην Άξο, 240 στην Άνδρο και από 125 στην Πάρο και στην Τίνο. Μιλάμε δηλαδή πραγματικά για ένα δάσος στην δυνητική του βέβαια, έτσι, ε, περίπτωση που θα μπορούσε να εφαρμοστεί όλο αυτό το, το δάσος των ανεμογεννητριών. Συς τι λέτε γι' αυτό؟ όχι, ήθελα εμείς, την άποψή σας. Ε, Εμείς είμαστε υπέρ των ε, συνεταιρισμών αιωλική ενέργειας και θα είναι από τις προτάσεις που θα μπουν και θα κατοχυρωθούν στο καινούριο ναι. χωροταξικό, <φε> εάν σύβει, σαν γενικό, αν είναι μέρος ενός γενικού χωροταξικού ή αν είναι ειδικό χωροταξικό για τις ε, ΑΠΕ. <φε> ναι, αλλά εγώ ε, το συνδυάζω ναι. με τη συγκεκριμένη πρόταση. Όχι, στη συγκεκριμένη πρόταση. <φε> δηλαδή υπάρχει διαφορά ποιο θα το κάνει. Στη συγκεκρι... Αν μπορεί να φτάσει στι 275 ας πούμε ανεμογενήτρια στην Άξο. Στη συγκεκριμένη πρόταση είπαστε αντίθετοι ως, προ... ως, προ... ως προς τον αριθμό. Έτσι. Όχι, ως προς τις συνεταιριστικές ε... Όχι, δεν οργανώσεις οι οποίες θα αναλάβουν να κάνουν, θα μπορούν να κάνουν. Να εκμεταλλεύονται την αιωλική ενέργεια. Είστε υπέρ, αλλά, μέσα, αλλά, μέσα σε, αλλά μέσα στην κλίμακα του, Έτσι. του νησιού. Γιατί άκουγα εδώ ότι, μιλά, εδώ μιλάμε. ότι είμαστε ανενημέρωτοι και αντιδρούμε δηλαδή με ίσω ανεφελόγηση αιτία. Αυτό πρέπει να το δούμε και να το κάνουμε. Όλα αυτά που θα γίνουν μέσα στην κλίμακα του κάθε νησιού. Τη φέρουσα ικανότητα που θα αποφασιστεί, πιστεύω. Και, και, για, και για να ενισχύσουμε, να ενισχύσουμε το το ισοζύγιο τη συμμετοχή των, των ΑΠΕ, που δεν σημαίνει μόνο θα είναι ανεμογεννήτρε, μπορεί να είναι και άλλε. Βεβαίω, και άλλε ανανεώσιμε. Και άλλες πηγέ Και άλλε μορφέ ενέργεια. Να ενισχύσουμε το συγκεκριμένο νησί, την αυτονομία του νησιού. Μα... Και αυτό το δούμε και στα νησιά. Αυτό τώρα θέλω να εδώ δούμε. Υπάρχει, εδώ υπάρχει, υπάρχει, μια διαφορά. Δεν εδώ... γίνεται αυτό που διαφορά... κύριε Φραγκίσκο. Για ε... αυτονομία. Η διαφορά μα. Η, η δι... Κόρονος, γιατί δεν έχει μια αυτονομία σαν χωριό τη στιγμή που έχει ανεμογεννήτρε. Θα σα πω εγώ συγκεκριμένο παράδειγμα. Ε, δεν χρειάζεται να έχει αυτονομία Γιατί η κόρονο. Γιατί δεν χρειάζεται. Δεν, έχει αυτο... δεν, μπορεί να έχει αυτονομία μόνο με ΑΠΕ. Δηλαδή πρέπει να είσαι συνδεμένο σε κάποιο ευρύτερο σύστημα. Δηλαδή όταν σταματάει να πεισάει. Όταν στο μετένα φυσάει δεν θα, έχουν, δεν θα υπάρχει ρεύμα ναι, στην κόρμα. Ναι, εννοώ βεβαίως και καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Το βάζω στη γενική του μορφή, δηλαδή να έχει ωφέλη η τοπική κοινωνία όσον αφορά την ναι, ενέργεια. Ναι, μπορεί να έχει η τοπική κοινωνία, να έχουν οι δήμοι, οι δημόσια Ακριβώς. κτίρια. Ε, Ω ένα βαθμό. Εδώ μιλάμε ότι αυτά τα αιωλικά πάρκα κάνουμε εξαγωγή ενέργειας. Αυτό το, mm -hmm. η ενέργεια που θα παράγουν, σύμφωνα με το σχέδιο. Πάει στη στο λάβριο και από εκεί στο, μπαίνει στο εθνικό δίκτυο. Έτσι. Δεν έχει σχέση, δεν σχετίζεται με τις Α, κυκλάδες. Ακριβώς. Δεν, ευνο, δεν ε, συμμετέχει στο, στο ενεργειακό πρόβλημα ακριβώς. των κυκλάδων. Ακριβώς. Καταλάβατε. Ναι, ναι, ναι. Ενώ μπορούν να φτιαχτούν ε, επιχειρήσεις συνεταιριστικές οι οποίες, τα μεγέθη, είναι, τα μεγέθη δηλαδή, και οι ανάγκε τότε δηλαδή, θα είναι μία-δύο-τρει αναμογεννήτριε. Δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω. Ακριβώ. Ναι, ναι, ναι. Καταλάβατε και Είπα όλο... αυτή την έννοια, ναι. Αλλά εγώ σα λέω ότι ακούγα ε, από το συγκεκριμένο που έλεγε ότι ήμασταν ε, ενημέρωτοι και ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και, μα εμεί μιλάμε ε, για, τη συγκεκρι... ε, για το συγκεκριμένο αυτό, επενδυτικό σχέδιο. Και αυτό πρέπει να το κάνουμε. Ναι. Πρέπει να το κάνουμε. Δεν είμαστε αντίθετοι δηλαδή. Είμαστε αντίθετε σε αυτά τα γιγαντιαία πάρκα. Ε, δεν είμαστε αντίθετοι στη μορφή στι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια που δεν είναι μόνο οι ολικέ. Δεν νομίζω οι ότι έχετε εσεί αντίθετο. Ναι, δι... Γιατί η κλιματική αλλαγή πρώτα απ' όλα θα χτυπήσει εμά εδώ στου κυκλάδε. Δηλαδή, οι Πακυπαριανοί που φωνάζουν, ε, ε, αν σε 50 χρόνια ανέβει η στάθμη τη θάλασσα ένα μέτρο, ναι. θα χάσουμε τι παραλίε μα. Αυτό είναι γεγονό. Δεν πρέπει λοιπόν εμεί από τώρα να πάρουμε μέτρα. ή θέλουμε να τα πάρουν άλλοι τα μέτρα. Θα πρέπει κι εμεί λοιπόν να συμμετέχουμε. Εννοείται, συγγνώμη τώρα, mm. έχει καμία σχέση το παράδειγμα, <laughs> γιατί χάθηκα. Έχει καμία πρέπει, σχέση. Εννοείται ναι, ότι πρέπει, πρέπει, να προλαμβάνουμε το τι μπορεί να συμβεί στο μέλλον Πρέπει, πρέπει να, πιμερι, να, και εμεί ναι. να συμμετέχουμε επιμεριστικά σε αυτό που μας αναλογεί. Ναι. Σε αυτό που μας αναλογεί. Εδώ βέβαια δεν έχουμε αυτό που μας αναλογεί. Εδώ έχουμε μια καθαρή ε, υπεράντληση αηφορίας από τα νησιά. Εκμετάλλευση την οποία, του, την οποία των τη μεταφέ... ανέμων των κυκλάδων έχουμε. Ναι. Αυτό είναι. Γιατί εδώ μεταφέρομαι την αηφορία από τα νησιά μα, καταστρέφοντα τα νησιά, και τη βάζουμε μέσα στο να, να ανεβάσουμε τη συμμετοχή των ΑΠΕ, το ποσοστό των ΑΠΕ, στο συνολικό ελληνικό ενεργειακό Έτσι. σύστημα. Έτσι. Εδώ λοιπόν λέμε ότι η βιωσιμότητα δεν είναι εξαγώγημο προϊόν ναι. του κυκλάδων. Να όμως, είναι ο όρο ύπαρξή μα. Ναι, γιατί να, δυστυχώ ο χρόνο περνάει, να ρωτήσω το εξή. Ε, όταν λοιπόν και ο ίδιος ο Υπουργός στάσεται υπέρ βεβαίως αυτής της δίκαιης αν θέλετε ε, άποψη που έχουν και τα νησιά ότι κοιτάξτε κύριοι ναι μεν ναι, ναι, και το λένε όλοι δεν είμαστε κατά των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αλλά όχι σε αυτόν τον υπερβολικό βαθμό για ποιο λόγο λοιπόν θωρακίζεται θα έλεγα εγώ και αποφεύγει να δεσμευτεί τη στιγμή που αποτελεί άποψη του ΣΥΡΙΖΑ αυτό το είπαν όλοι και μάλιστα είπε καλώ ήρθατε στην άποψη του ΣΥΡΙΖΑ ο Υπουργό. Σεις μας το μεταφέρατε, δεν ήμασταν εμείς εκεί. Και από την άλλη να ρωτηθεί και ο ένας τα γνωστά, να ρωτηθεί και ο άλλος, να ρωτηθούν και οι νομικοί σύμβουλοι όλοι κλπ. Και, λοιπά και, λοιπά, και για ποιο λόγο τελικά δεν παίρνει την απόφαση να κάνει μια αλλαγή. Ε, η αλλαγή που κάνει... Δεν κάνει. Η, νο... η αλλαγή που θα γίνει. Που λέει. Ναι. Η αλλαγή που θα γίνει και βέβαια δεν είναι εύκολο, δεν γίνεται και από τη μια μέρα στην άλλη, διότι πρέπει να γίνει και μελέτε ναι, συγκεκριμένε. Αν... Η αλλαγή αν... είναι στο πλαίσιο του χωροταξικού. Το οποίο και τώρα να αλλάξει. Δηλαδή, είπαμε. Και ε, τώρα να τώρα, αλλάξει τώρα Εάν, εάν χαθεί το Συμβούλιο της Επικρατείας η ΕΝ, αν χαθούν οι ενστάσει και το Συμβούλιο της Επικρατείας πει όχι, έχει δίκιο ο επενδυτή. Περνάει το θέμα. Ναι. Τι γίνεται, κύριε ε, Φραγκίσκο, γιατί, γιατί βλέπω ότι περιμένουμε την απόφαση του Συμβουλίου τη Επικρατεία ω αν. Να έρθει ε, να μα λύσει το θέμα. Αλλά ε, εγώ ε, βλέπω κα, και την άλλη άποψη. Καταρχήν καταρχή δεν την περιμένουμε, την παλεύουμε. Θα την παλέψουμε με όλα τα μέσα και από το ΣΥΡΙΖΑ και τα τμήματα του περιβάλλοντο του ΣΥΡΙΖΑ. Εννοείται νομικά, και, τώρα, σύμβουλοι, έτσι ναι, ναι. Θα, και σύμβουλοι και ε, πάρα πολλά. που δεν μπορώ να σα τα αποκαλύψω, ας πούμε, γιατί μπορεί να μα ακούει και ο Κοπελούζης αυτή την <laughs> ώρα. Έχουμε πάρα πολλά όπλα που μπορούμε να την παλέψουμε ε, αυτή την υπόθεση στο Συμβούλιο Επικρατεία. Θα αλλάξει το χωροταξικό. Αλλάζοντα το χωροταξικό, το 270. Αυτή την ώρα έχουμε 11 ανεμογεννήτριε στην άξο. Ναι. Συν 30-41. Ναι. Μέχρι το 275 έχουμε που σα είπα. Είναι, ναι. Δηλαδή, αν δεν αλλάξει αυτό που. Αν δεν κάνει αυτή την αλλαγή ο Υπουργό τώρα, ε, μένουμε ανοιχτοί για άλλε 230. Έτσι. Και υπάρχουν σαντίστοιχε δηλαδή, κτλ. Άρα λοιπόν, είναι κάτι θετικό αυτό που θα κάνει. Ύστερα... Ναι, αλλά πότε δεν, μπορεί... δεν είπε πότε. Είπε Κοιτά... είναι. Όχι, όχι. Στα μετά... σχέδια. Δεν είναι στα σχέδια. Μετά το καλοκαίρι, αρχέ του καλοκαιριού, που θα γίνει μια συνάντηση. Αρχέ του καλοκαιριού. Ε, τον Ιούνιο στα Χανιά, θα γίνει ένα διεθνέ συνέδριο ναι. ε, για, τα, για την αυτονομία των μη διασυνδεμένων νησιών. Είναι τα νησιά που δεν μπορούν να διασυνδεθούν, όπω είναι η Δονούσα, η Ανάφη, τα μικρά νησιά. Εκεί θα γίνει μια, ένα συνέδριο πανευρωπαϊκό. Έχει βρεθεί χρηματοδότηση πανευρωπαϊκή με τον. Ε, είναι ο επίτροπος ο Κανιέτε, mm -hmm. ο αντίστοιχος επίτροπος της τεχνολογίας, να αναπτυχθούν νέες τεχνολογίες, δηλαδή να ξεφύγουμε από την, αυτή τη μεγάλη ανεμογεννήτρια, mm -hmm. Οι οποίε θα εφαρμοστούν στα νησιά ναι, τα οποία. Νησιά... τεχνολογίε πάλι όμω για ανεμογεννήτριε άλλου τύπου. Δηλαδή. Όχι, δηλαδή... θα ξεφύγουμε από τι ανεμογεννήτριε. Μπορεί να πάμε άλλ, στην, ενέργεια άλλες, κυμάτων, άλλες. στην, ενέργεια των, κυμάτων και. Άλλε ε, ανανεώσιμε πηγέ, μάλιστα. Ναι. Ε, μετά από αυτό, γιατί και αυτό πρέπει να μπει στο καινούριο χωροταξικό, θα ξεκινήσει η στρατηγική μελέτη. Γιατί πριν το χωροταξικό υπάρχει και μια στρατηγική ε, μελέτη ε, ε. που και αυτή έχει πρόβλημα ε, με τη, και σε αυτή έχει πρόβλημα το χωροταξικό του, του Σουφλιά. Mm -hmm. ε, αν θέλετε, θα σα πω και την επιστολή την προειδοποιητική τη Ευρωπαϊκή Ένωση πάνω σε αυτό το θέμα, η οποία είναι πάρα πολύ σοβαρή. Λοιπόν, αμέσω μετά από αυτό θα ξεκινήσει η, η διαβούλευση για το. Κερ για το καινούριο χωροταξικό. Το οποίο, το οποίο θα πάρει υπόψη του τα χαρακτηριστικά των νησιών και πιστεύω ότι θα, θα, μειώσει χούμε, θα, θα φτάσουμε πούμε, σε, το θα φτάσουμε σε, Πολύ σε αντίστοιχα σημαν. δηλαδή με τα νησιά μας αριθμό αιωλικών πάρκων. Μάλιστα. Και... Για πείτε μας γιατί προειδοποιεί πάνω στο θέμα αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, και οι δύο ναι. ε, στο Συμβούλιο Επικρατείας ε, έχουν το εξή επιχείρημα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, mm -hmm. έστειλε στην Ελληνική Δημοκρατία ε, μια προειδοποιητική επιστολή το, 2000, το καλοκαίρι του 2014, η οποία βέβαια αυτή χάθηκε κάπου, δεν ήταν Δε, σε γνώση των, ναι. ε, των τωρινών ε, υπουργών, όπου του προειδοποιεί ότι όλο αυτό το χωροταξικό που έχουν κάνει ε, ε, δεν είναι σωστό. Δηλαδή δεν παίρνει υπό... έχει μεγάλη σημασία για την άξο αυτή Φυσικά. η επιστολή διότι mm -hmm. του λέει ότι η περιβαλλοντική μελέτη, η στρατηγική περιβαλλοντική μελέτη στην οποία έχει στηριχθεί το χώρο ταξικό δεν παίρνει υπόψη της, της, ε, την προστασία του περιβάλλοντος στις περιοχές ε, Natura. δεν αναφέρει δηλαδή τι θα γίνει στις περιοχές Natura. στις περιοχές ΖΕΠ δηλαδή στις ζώνες ειδικής προστασίας ε, δεν παίρνει υπόψη και σε αυτό το το θέμα, α πούμε, το χτύπησε ο Υπουργό. Δεν παίρνει τη συσσωρευτική, δεν εξετάζει συσσωρευτικά τι κάνουν οι ανεμογεννήτριε σε ένα μέρο. Mm -hmm. Δηλαδή, εξετάζουμε το, το, αυτό το πάρκο, αλλά δεν εξετάζουμε και το άλλο πάρκο που είναι δίπλα και η άλλη άδεια που έχει δοθεί και το απέναντι, και το ναι. απέναντι πάρκο. Το καθένα το εξετάζουμε από μόνο του. Ούτε εξετάζουν συνολικά το δίκτυο Natura 2000. Είναι ένα δίκτυο συνολικά στο Αιγαίο. Δεν είναι άλλη η Natura τη Νάξου. Φυσικά. Ό, όλο αυτό είναι ένα Υπάγονται δίκτυο. Πάγονται σε ένα. Ναι. Ναι. Αυτά λοιπόν θα χτυπάει η Ευρωπαϊκή Μάλιστα. Επιτροπή mm -hmm. και είναι ένα σοβαρό χαρτί. Το ένα οποίο, καλό μπορούμε, χαρτί το οποίο χρησιμοποιούν και οι δύο προσφυγές. Και οπωσδήποτε θα το εξετάσει και το Υπουργείο στην καινούρια Και είναι και πραγματικά φορητική. πάρα πολύ σημαντικά αυτά που θέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και δείχνει για μια ακόμη φορά πώ ορισμένα ορισμένα πράγματα τα νομοθετούμε ασχολούμαστε με την προστασία τους και τα αφήνουμε έτσι διάσπαρτα χωρίς κάποια στιγμή να τα βλέπουμε σαν σύνολο Θα να σας πω ένα χαρακτηριστικό που το λέει η μελέτη του, των, της εταιρεία που κάνει τα είναι ένα χαρακτηριστικό λέει ότι στην περιοχή των αερολικών πάρκων ναι. της Νάξου υπάρχουν 101 είδη ε, ορνηθοπανίδα, από τα οποία τα 32 mm -hmm. είναι στο κόκκινο βιβλίο τη Ευρωπαϊκή Ένωση για προστατευόμενα. Ήδη. Και, για προστατευόμενα ήδη και ήδη υπό εξαφάνιση. Μάλιστα. Ε, βέβαια, κάνει τι παραδοχέ ότι αυτά τα είδη θα φύγουν όταν θα γίνεται ο, η φασαρία και η εγκατάσταση των αιωλικών πάρκων και μετά θα ξαναρθούν πάλι. Μάλιστα. Κύριε Φραγκίσκο, okay. θέλω ειλικρινά να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Μα δώσατε και καινούργια στοιχεία που είτε τα είχαμε ξεχασμένα είτε δεν τα γνωρίζαμε καν, όπω αυτή τη πολύ σημαντική επιστολή τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, θέλω να πιστεύω ότι ο περισσότερο κόσμο πραγματικά εύχεται. Να μην ισχύσει αυτή η επενδυτική πρόταση και παράλληλα να νομοθετηθεί διαφορετικά το όλο θέμα για τα πανέμορφα νησιά των κυκλάδων. Να σα ευχαριστήσω θερμά. Ευχαριστώ και εγώ, και θέλω να βεβαιώσω ότι η κοινωνία των κυκλάδων θα αγωνιστούμε και νομικά και με κάθε τρόπο να αλλάξουμε όλη αυτή την κατάσταση. Ευχαριστώ.